Η υποστελέχωση των υπηρεσιών της αστυνομίας έχει οδηγήσει σε ανεπαρκή αστυνόμευση περιοχών, οι οποίες φέτος, όπως και στο παρελθόν, έχουν βρεθεί στο στόχαστρο διαρρηκτών, οι οποίοι έφευγαν από σπίτια με τη μαλφή και χρηματικά ποσά. Κάτοικοι αρκετών περιοχών της Κέρκυρας μοιάζουν ανυπεράσπιστοι μπροστά στη δράση επιτηδίων. Τις τελευταίες ημέρες, στο στόχαστρο έχουν μπει ξανά χωριά κυρίως της Μέσης Κέρκυρας, όπου η αστυνόμευση είναι τουλάχιστον ανεπαρκής εκ του αποτελέσματος. Και ενώ τα αιτήματα των συνδικαλιστών της αστυνομίας για επαρκή στελέχωση των υπηρεσιών είναι συχνά και προβάλλονται με επιτακτικό τρόπο, ανταπόκριση δεν υπάρχει. Προσφάτως, μάλιστα, την υποβάθμιση του αγαθού της ασφάλειας στον Ισύλλογο Υποστελέχωσης κατήγγειλε η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Κερκύρας, θεωρώντας ως κύριους υπευθύνους την κυβέρνηση και τον πολιτικό προϊστάμενό τους για τον σχεδιασμό και τις αποφάσεις του. Μάλιστα, όπως σημείωνε ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νίκος Μποζίκης, από την αποδεκατισμένη δύναμη του νομού λείπουν πλέον των 100 αστυνομικών από διάφορες υπηρεσίες, κυρίως περιφερειακές, κάποιες εκ των οποίων λειτουργούν με προσωπικό ασφαλείας. Στη διάρκεια του καλοκαιριού, η χαμηλή εγκληματικότητα πράγματι αυξάνεται στην Κέρκυρα, ανέφερε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξανδρος Αυλονίτης, προσθέτοντας ότι προκειμένου να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά το φαινόμενο αυτό, απαιτούνται οργάνωση και κυρίως το απαραίτητο προσωπικό. Γι' αυτό και χρειάζεται σημαντική ενίσχυση της αστυνομικής δύναμης, ειδικά στη διάρκεια του καλοκαιριού. Το έχω παρατηρήσει χρόνια τώρα ότι κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, ειδικά τη θερινή σεζόν, αυξάνεται η εγκληματικότητα, η χαμηλή εγκληματικότητα, ενώ οι κλοπές από σπίτια και ειδικά από ενοικιαζόμενα δωμάτια, γιατί προφανώς οι τουρίστες που έρχονται εδώ πέρα δεν παίρνουν τα κατάλληλα μέτρα έτσι ώστε να φυλάξουν το κατάλημα το οποίο νοικιάζουν. Αλλά όμως αυτή η εγκληματικότητα, η οποία παίρνει ενδυμική διάσταση, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί οργανωμένα και κυρίως με προσωπικό. Εγώ ως βουλευτής παλιότερα αλλά και πολλές φορές έχω ζητήσει να έρθουν περισσότεροι αστυνομικοί στην Κέρκυρα. Τουλάχιστον αν δεν έρθουν μόνιμα, ειδικά το καλοκαίρι, να έρθουν όσο γίνεται περισσότεροι. Χρειάζεται η Κέρκυρα περισσότερη αστυνόμευση, γιατί υπερτριπλασιάζεται ο πληθυσμός της Κέρκυρας κατά τη διάρκεια του θέρους. Αναγκαιότητα λοιπόν να έρθουν περισσότεροι αστυνομικοί στην Κέρκυρα, να ενισχυθεί η αστυνομία, να ενισχυθεί η ασφάλεια των τουριστών, αλλά και των μόνιμων κατοίκων της Κέρκυρας.